πιο πολύ. Αυτόν τον τύπο που δεν λέει να μεγαλώσει, παιδάκι, μαθητούλης μπήκε στην ελληνική τηλεόραση εδώ στο Μέγα το Καλό. Και πάλι σήμερα το κοιτάζω, πάλι ήρθε ένας συμμαθητής μας εδώ με το τσαντάκι του να έρθει να μιλήσουμε για δουλειές. Ιδέες. Ρε Χριστόφορε, μίλησέ μου, το DNA σου είναι ή γενικώς σε προσέχεις τόσο πολύ? Χαίρετε, που χαίρετε, είσαι χαίρετε. Πάντα ο νεαρός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον ξέρω πολλά χρόνια, ο νεαρός γκομενάκος που όλοι γνωρίσαμε, αγαπήσαμε και ερωτευτήκαμε μέσα από τις σειρές σου. Όχι, δεν είμαι πια αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό είσαι όμως, ρε παιδί μου. Αυτό είσαι. Αυτό είσαι. Ναι. Ξέρω DNA-κά, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο πάντως. Μπορώ να σου πω ότι το αντίθετο. Τρώω πολύ. Ότι εμείς οι δύο. Αυτό το σκεφτόμουν κανάλι, τώρα. Ναι. Δεν έχουμε υπάρξει ποτέ μαζί. Ποτέ. Και που εγώ σε έκλαιγα εκείνα τα χρόνια. Γιατί φυσικά το έχω ξαναπεί. Τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, Μέγκαν Τένα που είχαν τις σειρές, υπήρχε μία. Πώς να την πω, μια κόσμια ευγενική κόντρα. Βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση να σου δώσει το αστέρι του, ούτε το άλλο κανάλι το δικό του, ειδικά στην αρχή της σεζόν. Άντε με ειδικές άδειες, ίσως μετά από κάνα χρόνο. Τα πρώτα χρόνια δεν είχα έρθει. Όχι, δεν μπορούσα με τα σύρια, δεν μπορούσα να έρθω σε ένα. Αφού ήταν, είχα πρωτοδεί στον Α, σχεδόν συγκινήθηκα. Είχα πάει στο Κοντομινάκι και του είχα πει σε ευχαριστώ. Και μου λέει γιατί, παιδί μου. Λέω γιατί αν δεν κάνατε αυτή τη συνεργασία, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά. Με τις ταινίες. Βέβαια.